Ιδιαίτερα ξεχωριστή η έκθεση τοπικών προϊόντων που διοργανώνει και φέτος ο Δήμος Ιχαλίας με τη συμμετοχή επιχειρήσεων τοπικών συλλόγων και φορέων στο πλαίσιο της Όλης Εμποροπανήγυρης. Ότι κάθε χρόνο πάμε καλύτερα. Φέτος είχαμε σαν στόχο να πιάσουμε το 15, το περάσαμε. Και αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος άρχισε να πιστεύει σε αυτή την έκθεση. Ευελπιστούμε ότι του χρόνου θα είμαστε αρκετά περισσότεροι. Οπότε πρέπει να μας προβληματίσει σοβαρά ο χώρος ο οποίος θα μας φιλοξενήσει. Έχουμε κάνει κάποιες σκέψεις. Θέλω να πιστεύω ότι όταν τελειώσουν όλα καλά φέτος, του χρόνου θα μπορούμε να πάμε σε έναν άλλο χώρο δίπλα στην έκθεση, χωρίς να αφήνουμε και χώρο, διότι όπως είδατε, φέτος μετά από πολλά χρόνια οι παράγκες, οι λεγόμενες, τα καταλήματα που έχουν οι επισκέπτες εδώ που εκθέτουν τα προϊόντα τους, είναι ασφυκτικά γεμάτος ο χώρος. Αυτό είναι επίσης σημαντικό και χρειάζεται όμως προσοχή για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή την καλή εικόνα και να αυξήσουμε ακόμη περισσότερο και να προσελκύσουμε περισσότερους και επισκέπτες αλλά και άτομα επιχειρήσεις οι οποίοι εκθέτουν τα προϊόντα τους. Στην Εμποροπανήγυρη του Μελιγαλά, που θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή, τα τοπικά ποιοτικά προϊόντα και οι επιχειρήσεις έχουν την τιμητική τους. Είναι η τρίτη έκθεση παραδοσιακών προϊόντων του Δήμου Ιχαλίας. Σε αυτή την έκθεση φιλοξενούνται εταιρείες από την περιοχή μας. Προβάλλουμε τα τοπικά προϊόντα. Ο Δήμαρχος Ιχαλίας αναφέρεται στις όλες προσπάθειες που γίνονται από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, προκειμένου ο χαρακτήρας της Όλης Εμποροπανήγυρης να παραμένει ως ένα σημείο αναφορά στα δρόμενα της περιοχής. Βεβαίως, πρώτα-πρώτα έχουμε την Εμποροπανήγυρη, η οποία έχει από όλα τα είδη ρουχισμού, ψηλικά, είδη πρικός, λευκά είδη, μια σειρά από, έχει μέλια, γλυκίσματα, ψισταριές, έχει ένα καταπληκτικό λούνα πάρκ για τους μικρούς φίλους. Γενικώς υπάρχουν ενδιαφέροντα πάρα πολλά και ο επισκέπτης σίγουρα έχει να ωφεληθεί, διότι και καλές τιμές υπάρχουν και πάνω απ' όλα υπάρχει αυτή η ζεστασιά του πανηγυριού που είναι κάτι αρκετά διαφορετικό και ο κόσμος του αρέσει και το επισκέπτεται.